Η διαδικασία της ψηφοφορίας και του να κτίθεσαι στην κάλπη είναι μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία. Εσύ όταν ψηφίστηκες, και μιλάω για την τελευταία ψηφοφορία που σε οδήγησε και στην αποχώρησή σου, ήταν αυτή που σε, ας πούμε, έριξε ψυχολογικά, απομονώθηκες, κλείστηκες λίγο στον εαυτό σου. Το είχες πάρει λίγο... Προσωπικά και άσχημα. Και είπα ότι ήμουν πάρα πολύ ήρεμος με αυτή την ψηφοφορία. Και είχες έρθει σε τη δικιά με το Χρανιώτη, θυμάμαι χαρακτηριστικά, και του είπες ακριβώς αυτό που είπες και τώρα, ότι δεν είναι ωραίο στη διαδικασία ούτε να ψηφίζεις ούτε να ψηφίζεσαι, και βρήκες αντίθετα το Χρανιώτη ότι είναι μια πολύ ωραία διαδικασία, από την οποία αν βγεις ζωντανός εισαγωγικά, βγεις και πιο δυνατός. Η ερώτησή μου είναι ότι εσένα σε πήρε από κάτω, γιατί ψυχολογικά νομίζω παίρνει κάθε παίκτη όταν ψηφίζεται ακριβώς. Η Ελισάβετ, που ψηφίστηκε 5 φορές από σένα, που έπεσε ψυχολογικά, όπως είναι λογικό, και συνέχισε να αγωνίζεται όσο περισσότερο μπορούσε και ανέβηκε κιόλας αγωνιστικά. Δηλαδή, με τι ψυχολογία πιστεύεις ότι πήγαινε στα αγωνίσματα? Θα σου πω. Καταρχήν, ότι ψήφισα την Ελισάβετ τόσες πολλές φορές, θεωρώ ότι έκανα σωστά, διότι ήμουν σταθερός στην άποψή μου τουλάχιστον. Δεν πελαγοδρομούσα αναλόγως με το τι με συνέφερε. Το ότι ψήφισα όπως ψήφισα εσένα στην αρχή, νομίζω στις πρώτες ψηφοφορίες, είχα ψηφίσει εσένα. Εμένα μου ψήφισαν όλοι. Ναι, αλλά μια αντίστοιχη ψυχολογία θα πήγαινε και η Ελισάβετ. Όπως το είπες, δεν ψήφισα μόνο εγώ την αδερφή σου, την ψήφισαν και άλλα άτομα. Απλώς το βάρος έπεσε σε μένα, που είπα πολλές φορές ότι, ξέρεις κάτι, άμα θέλω να καταδείξω, γιατί πήρα 4 φορές προσωπική ασυλία και όντως είναι και τύχη αλλά και κατάρα ταυτόχρονα, και πρέπει να υποδείξω μια συμπαίκτριά μου, λέω αυτή που θέλω να, που έχω μέσα στην κάλπη, προσπαθώ να τηρώ αυτό που σκέφτομαι και να το ψηφίζω και φανερά και να μην αλλάζω την άποψή μου. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, πολλές φορές, και ειδικά όταν ήσασταν εσύ με την Ελισάβετ, ναι, ταυτόχρονα, και γι' αυτό λόγο είχα φτιάξει εκείνο το κολλιέ. Ήταν από τα πρώτα κολλιέ που είχα φτιάξει και το έδωσα και στην Ειρήνη. Και ήθελα πραγματικά να το ξαναδώ αυτό το κολλιέ, γιατί ήταν τα πρώτα μου κολλιέ. Ήταν το πρώτο κολλιέ, νομίζω, όχι από τα πρώτα. Το έχουμε το κολλιέ, να το δείξουμε, μπορούμε τώρα να το δούμε. Να ολοκληρώσει το λόγο του Ορέστης και δίνουμε το κολλιέ. Και στεναχωριόμουν που είχα ψηφίσει, νομίζω και είναι ψηφορία, και τα δύο τα κορίτσια, την Ειρήνη στην Κάλπη. Και νομίζω είχα πει κιόλας ότι εάν είχα... Ναι. Έρωτας. Ναι, πολύ ωραία στιγμή, γιατί είπα θέλω να το δώσω αυτό το κολλιέ. Και θέλω να σου πω ότι και το τελευταίο συμβούλιο που ήμουνα, πάλι είχα στεναχωρηθεί, όποιος και να έφευγε. Και αν έφευγε κάποιος συμπαίκτης,